Smart Specialization. Το έργο «Σχέδιο έξυπνης περιφερειακής εξειδίκευσης για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της έρευνας και της καινοτομίας» με ακρονίμιο Smart Specialization ξεκίνησε το 2014 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2015. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013. Στρατηγικός στόχος του έργου είναι να πετύχει μέσω της έξυπνης επιχειρηματικότητας την έξυπνη ανάπτυξη. Το έργο καλύπτει ολόκληρη την επιλέξιμη διασυνοριακή ζώνη του προγράμματος Ελλάδα-Βουλγαρία και έχει υλοποιήσει δράσεις σε πολλές τοποθεσίες των δύο χωρών. Το έργο έχει 10 εταίρους, 6 από την Ελλάδα και 4 από τη Βουλγαρία, μεταξύ των οποίων είναι η ανώτερη κυβερνητική αρχή στη Βόρεια Ελλάδα, η δεύτερη μεγαλύτερη περιφέρεια στην Ελλάδα, το κορυφαίο πανεπιστημιακό εργαστήριο στην RIS3 στην Ευρώπη, 2 αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, 3 εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, 2 φορείς υποστήριξης της επιχειρηματικότητας. Η έξυπνη εξειδίκευση βασίζεται στα δυνατά σημεία της τοπικής οικονομίας, προωθεί τις επενδύσεις, γίνεται με τη συμμετοχή όλων, είναι τεκμηριωμένη, παρακολουθείται και αξιολογείται. Στην προγραμματική περίοδο 2014-2020, συγκεκριμένοι οικονομικοί κλάδοι και αλυσίδες αξίας έχουν επιλεγεί για εξειδίκευση. Η Ελληνική Εθνική Στρατηγική έχει 8 πλατφόρμες εξειδίκευσης. Αγροδιατροφικός τομέας, υλικά και κατασκευές, υγεία, ενέργεια, πολιτισμός, τουρισμός και δημιουργική βιομηχανία, μεταφορές, περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει 4 κύριους τομείς και 4 οριζόντιους. Αγροδιατροφικός τομέας, τουρισμός, δομικά υλικά, κλωστοϊφαντουργία, τουπουέ, ενέργεια, περιβάλλον, μεταφορές. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχει συγκεκριμένες αλυσίδες αξίας. Αγροδιατροφικός τομέας, όπως κρασί, κρέας, γαλακτοκομικά, τουρισμός, υλικά όπως μάρμαρο. Η Εθνική Στρατηγική της Βουλγαρίας έχει 7 πλατφόρμες εξειδίκευσης. Μηχατρονική και καθαρές τεχνολογίες, τουπουέ, βιοτεχνολογία, νανοτεχνολογία, δημιουργική βιομηχανία, φαρμακευτική, αγροδιατροφικός τομέας. Όλες οι πληροφορίες και τα παραδοτέα για το έργο Smart Specialization μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα www.smartspecial.eu. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκε μια ανοιχτή πλατφόρμα δικτύωσης και επικοινωνίας που θα λειτουργεί για όλη την προγραμματική περίοδο μέσα από την ιστοσελίδα www.smartspecial.eu. Η στρατηγική είναι προς όφελος των παρακάτω ενδιαφερομένων. Διαμορφωτές πολιτικής, ακαδημαϊκή κοινότητα, βιομηχανία, επιχειρηματική κοινότητα, φορείς διασυνοριακής συνεργασίας, κοινωνικοί φορείς. Υπεύθυνοι πολιτικών ανάπτυξης και στήριξης. Τομεακά περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα. Εθνικός περιφερειακός σχεδιασμός ανάπτυξης. Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Βιομηχανικές ζώνες, πάρκα, θερμοκοιτίδες. Ρυθμιστικές κανονιστικές διατάξεις. Επιχειρηματική κοινότητα. Συστάδες, clusters, επιμελητήρια, δίκτυα, επενδυτικοί φορείς, seed, business angels, venture capital, banks. Ακαδημαϊκή κοινότητα. Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, τεχνολογικά πάρκα, επαγγελματική εκπαίδευση, θερμοκοιτίδες, προτυποποίηση. Κοινωνικές καινοτομικές δομές. Κοινωνικές οργανώσεις φορείς, κοινωνικές επιχειρήσεις, σύλλογοι, ακτιβιστές, υπάλληλοι εργαζόμενοι. Διακρατική συνεργατικότητα. Αξιοποίηση νέων γειτονικών αγορών, ξένες επενδύσεις, συνεργατικά μοντέλα, βασικές αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νεοφυής επιχειρηματικότητα. Entrepreneurs, intrapreneurs, spin-off, spin-out startups, innovation managers, incremental vs disruptive,
Crowdfunding Microcredit. Οι ενδιαφερόμενοι για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και των κοινωνικών δραστηριοτήτων μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης μπορούν να ενημερώνονται με υποβολή επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη σελίδα www.smartspecial.eu.